Να αλλάξουμε χώρο και να πάμε στην πρόσφατη διοργάνωση των παράκτιων μεσογειακών αγώνων που έλαβαν χώρα στην Πάτρα, εκεί όπου οι αθλητές της πάλης στην Άμμο επιβεβαίωσαν για άλλη μία φορά ότι βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, κατακτώντας πολλά μετάλλια. Μαζί μας μέσω Skype από την Κατερίνη είναι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Μπατάλας, αλλά και η Χάλκινη στη διοργάνωση της Πάτρας, Νένα Λυκοπούλου. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια τόσο σε εσένα, Νένα, όσο και σε εσάς, κύριε Μπατάλα, και γενικότερα στην ελληνική αποστολή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και για τις ευχές σας. Νένα, να ξεκινήσω από εσένα. Πώς νιώθεις για την κατάκτηση αυτού του μεταλλίου? Νομίζω είναι το πρώτο σου σε μεσογειακούς αγώνες. Ναι, ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε μεσογειακούς αγώνες. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που εκπροσώπησα τη χώρα μου και κατάφερα να πάρω πρώτη φορά ένα τέτοιο μετάλλιο. Για μένα ήταν η καλύτερη μου στιγμή στην πάλη. Κύριε Μπατάλα, και πριν δύο εβδομάδες εδώ στο στούντιο του Atlas της Κεντρικής Μακεδονίας είχατε εκφράσει την αισιοδοξία σας για τη διοργάνωση της Πάτρας, για τους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες. Εν τέλει, όλα πήγαν όπως τα υπολογίζατε, όλα πήγαν κατευχήν? Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ για μια άλλη φορά που φιλοξενείτε το άθλημα της πάλης, το Atlas TV και σας, κύριε Φακή. Λοιπόν, πήγε περισσότερο από καλά αυτό που περιμέναμε. Από τα, να φανταστείτε, συμμετείχαν στους μεσογειακούς αγώνες οι οποίοι διοργανωθήκαν από την Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Μεσογειακή Επιτροπή. Ήταν κάτι σαν να λέμε σαν μικρή Ολυμπιάδα το είδαν οι αθλητές που συμμετείχαν, όπως και η Νένα που συμμετείχε πρώτη φορά στους αγώνες και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία της. Ήταν 26 χώρες στους μεσογειακούς αγώνες. Αυτές που συμμετείχαν στην πάλη, από αυτές που συμμετείχαν στην πάλη της χώρας και πήραν 18 μετάλλια στο σύνολο. Όλες οι χώρες, δηλαδή, φανταστείτε, της Μεσογείου πήραν 18 μετάλλια. Η Ελλάδα πήρε τα 9, τα μισά. Δηλαδή, τα μισά, φανταστείτε, το 50%. Το 50% σε ποσόστες το πήρε η Ελλάδα. Από τους 12 αθλητές που κατέβασε η Ελλάδα, συγκεκριμένα μπορούν να κατέβουν ένας συγκεκριμένος αριθμός, δεν μπορείς να στείλεις όσους αθλητές θέλεις. Κάθε χώρα δικαιούται ένα συγκεκριμένο αριθμό να κατεβάσει, 2 αθλητές σε κάθε κατηγορία. Από τους 12 αθλητές δηλαδή, οι 9 πήραν μετάλλιο. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Φανταστείτε, στην Πεσκάρα στους προηγούμενους μεσογειακούς είχαμε πάρει 7 μετάλλια και τώρα τον αυξήσαμε τον αριθμό. Βγήκε η Ελλάδα πρώτη φυσικά και στους άντρες και στις γυναίκες, όπως και στην Πεσκάρα, επανέλαβε τον άθλο της. Δηλαδή είμαστε η βασίλισσα της Μεσογείου για άλλη μια φορά στην πάλη, στην Άμμο και διατηρούμε την τρίτη θέση αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη, ευελπιστώντας τώρα μεθαύριο στην Κροατία να την κρατήσουμε την τελική φάση των παγκοσμίων αγώνων και να κρατήσουμε αυτή την κατάταξη. Όσο για την... Ναι. Να κάνω και μία ερώτηση στην Νένα και να συνεχίσουμε, γιατί θέλω να σας κάνω μετά ερώτηση, κύριε Μπατάλα, για την διοργάνωση που θα έρθει από αύριο ουσιαστικά που θα ταξιδέψετε. Νένα, πώς έζησες τους αγώνες και πώς έφτασες σε αυτό το χάλκινο μετάλλιο στην τρίτη θέση στους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες? Αυτούς τους αγώνες τους έζησα και ειλικρινικά σαν όνειρο για μένα. Ήταν πραγματικά όνειρό μου να είμαι στην εθνική ομάδα, να συμμετέχω με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή από όλα τα αθλήματα. Το κατάφερα γιατί το ήθελα πάνω απ' όλα. Δηλαδή, το έκανα με μεγάλη αγάπη. Πήγα σε αυτούς τους αγώνες και χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Κύριε Μπατάλα, οι παράκτιοι μεσογειακοί αγώνες ήταν στο επίπεδο που εσείς επιθυμούσατε ως Ομοσπονδία Πάλης? Ήρθαν και ικανοί αθλητές, ικανοί παλαιριστές από το εξωτερικό και γενικότερα η οργάνωση στο θέμα της πάλης στην Άμμο ήταν καλή? Ναι, ναι, η διοργάνωση ήταν άψογη. Σας είπα και πριν ότι εμπλέκεται δηλαδή, η Μεσογειακή και η Ολυμπιακή Επιτροπή που είναι πολύ τυπική και πολύ σοβαρές στις διοργανώσεις. Εμείς, οι αθλητές που ήταν πάρα πολύ καλοί αθλητές, αθλητές που δεν τους έχουμε συναντήσει σε άλλες διοργανώσεις και κάποιοι από αυτούς ήταν αθλητές που δεν τους έχουμε συναντήσει σε άλλες διοργανώσεις, δεν τους ξέραμε, αλλά βρεθήκαν αυτόν στον τελικό πολύ άνετα. Εμείς
Βγάλαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στην εθνική ομάδα, που η πρόκριση των αθλητών ήρθαν μέσα από 400 αθλητές που συμμετείχαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στην Κατερίνη πριν από 2 μήνες. Μέσα από εκεί βγήκαν οι αθλητές που θα συμμετείχαν στο, οι 2 καλύτεροι σε κάθε κατηγορία που θα συμμετείχαν στους μεσογειακούς, δηλαδή αντικειμενικά οι καλύτεροι αθλητές που έχουμε. Και γι' αυτό φέραμε και αυτό το αποτέλεσμα μέσα από πλειάδα καλών αθλητών και αθλητριών που ήρθαν από τις άλλες χώρες. Ναι, για εσένα από εδώ και πέρα τι ακολουθεί? Κατέκτηση στο χάλκινο μετάλλιο. Νομίζω όμως ότι από εδώ και πέρα προχωράς, γιατί έρχονται και άλλες δοκιμασίες και άλλοι αγώνες στη συνέχεια. Ναι, φυσικά δεν σταματάμε ποτέ. Τώρα ακολουθεί λίγο μια περίοδος της ξεκούρασης. Αλλά αμέσως μετά έχουμε τουρνουά εδώ πέρα στο 2 τέλη Σεπτεμβρίου, εδώ σε εμάς, πάλι στην Άμμο, που θα συμμετέχω και σε αυτό. Και αργότερα οι αγώνες που θα ακολουθήσουν τη σεζόν. Mm-hmm. Κύριε Μπατάλα, από αύριο έχετε και νέες διοργανώσεις μπροστά σας ως συνέχεια των παράκτιων μεσογειακών αγώνων. Θα ήθελα να μου πείτε σύντομα τι ακριβώς θα γίνει και με πόσους αθλητές θα εκπροσωπηθούμε ως χώρα. Θα εκπροσωπηθούμε με 4 αθλητές. Τον Κουλουχίδη στα 80 κιλά, Καρφιωτάκης στην 90. Η Κατερίνα Πιτσιάβα στα συν 70 γυναικών και ο Σαμαρτζίδης στα 90 κιλά. Αυτοί θα εκπροσωπήσουν στην τελική φάση, περάσαν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, ευελπιστώντας να την κρατήσουμε στην δεύτερη, αν γίνεται στην τρίτη θέση του Παγκοσμίου Στερεώματος, δείχνοντας ότι είμαστε δυνατοί ακόμα, σαν πάλι στην Άμμο, δυνατοί στο παγκόσμιο επίπεδο, ευελπιστώντας να φέρουμε 3 με 4 μετάλλια. Mm-hmm. Παγκόσμια μετάλλια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ φυσικά καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή, στους αθλητές, στους Έλληνες και τις Ελληνίδες παλέστριες. Και ναι, και σε εσένα φυσικά και πάλι συγχαρητήρια για το χάλκινο μετάλλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.